Δηλαδή όλη αυτή η εξέλιξη της τηλεόρασης όπως έχει γίνει τώρα οφείλεται δηλαδή καθαρά στην τεχνολογική ανάπτυξη. Δηλαδή αφέθηκε στα μηχανήματα και από εκεί και πέρα έγινε ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε από αισθητικό και κατέληξε σε τεχνολογικό. Ναι. Ναι. Ήταν μέσα τα μηχανήματα. Αυτό το ιστορικό που είπανε είναι άψογο, το λέμε και τα λέμε. Κάτι γνώμη είναι μια πατάτα. Είναι νεκρό, είναι ψυχρό, είναι πλαστικό, είναι ντεκόρ, όλο μαζί. Πώς η τεχνολογία έχει επέμβει στα αυτοκίνητα και ξαφνικά βλέπεις όλα τα αυτοκίνητα είναι ίδια. Δεν έχουν προσωπικότητα. Γύρισε παλιά να δεις, κάθε μάρκα είχε μια προσωπικότητα. Όποια η Mercedes, η BMW κτλ. Είχαν μια προσωπικότητα. Τώρα είναι όλα ίδια. Οπότε λοιπόν, και τηλεόραση υπάρχει μια προσωπικότητα. Και σε προκαλώ να σου, και σου λέω το εξής, ότι κάτσε μία μέρα και δες όλα τα σύριαλ και πάτσε να δεις. Τα κατά. Όλα σε ένα σαλόνι είναι και προσπαθείς από κάποιον ηθοποιό που πιθανόν να θυμάσαι εσύ να δεις ποιο σύριαλ μπορεί να είναι αυτό. Ενώ και παλιά, και ο ίδιος σε πολλά, νομίζω παλιά έβλεπες μία εικόνα και αυτό που ναι, παλιά έβλεπες μία εικόνα και έλεγες «Α, αυτή είναι η Πανθέα». Παιδιά, λίγο πριν, συγγνώμη, όχι, πριν την παρατήρηση, δεν έχουμε δώσει καθόλου το λόγο στους φίλους μας που ήρθαν εδώ και αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια άποψη να πει παρατήρηση, με ακούτε. Ναι. Είναι το μικρόφωνο μας στη διάθεσή σας. Να ρωτήσουμε και τον Πέτρο. Πέτρο, έχουμε χρόνο, το σκηνοθέτη σου. Εντάξει, ακόμα. Λοιπόν, για όλα αυτά που λέμε, αν θέλετε να πείτε κάποια γνώμη. Μπορώ να πω κάτι. Έτσι, προσωπικά, εγώ τις ελληνικές ταινίες, τις παλιές βλέπω όσες φορές και να τις βάλει. Αυτό που είπε ο κύριος Βλαχοδημητρόπουλος. Και τα σύριαλ, ας τα αφήσουμε με ερωτηματικό, αλλά νομίζω ότι εκτός από την τεχνολογία που έχει επηρεάσει την εξέλιξη της τηλεόρασης, φταίει, δεν υπάρχει το μεράκι στη δουλειά. Επειδή σε όλους τους τομείς της ζωής και παγκοσμίως κυριαρχεί το χρήμα, την εποχή που ζούμε, οπότε χάνεται το μεράκι και αυτό νομίζω ότι φταίει για την τηλεόραση. Ναι. Ότι δεν υπάρχει ο επαγγελματισμός, υπάρχει το καλάμι που καβαλιέται γρήγορα και είναι, ναι, η οικονόμα. Αυτό είναι το... Να ρωτήσω κάτι, αν με επιτρέπει ο φίλος μου, αυτό που λέει το καλάμι αφορά ανθρώπους που εμπλέκονται και παρουσιάζουν εννοείς τηλεοπτικά προγράμματα και θέλω... Ηθοποιοί, τραγουδιστές... Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Πόσο γρήγορα. Η τηλεόραση παράγει φίρμες. Το έχουμε δει έτσι. Ένας άνθρωπος εχθές. Και από αύριο το ξέρει όλη η Ελλάδα. Και με θέλει να το ξεχνάει όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό έχει και διάρκεια ζωής και έχει και όλα τα ψυχολογικά. Δεν γνωρίζετε γιατί συμβαίνει αυτό. Περίμενα να ολοκληρώσω. Έχει και όλα τα συμπτώματα. Γιατί άμα σε ξέρει όλη η Ελλάδα σε μια στιγμή και μετά σε ξεχάσει, έχει και διάφορα ψυχολογικά. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Πόσο παίζει ρόλο στο χαμηλό επίπεδο της τηλεόρασης. Πόσο παίζουν ρόλο οι απόψεις αυτών των ανθρώπων που είναι ευκαιριακά διάσημοι. Δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλο. Είναι σοβαρό αυτό και με απασχολούσε. Κάποιος που τα μηχανάκια τον μετρούν και έχει θεαματικότητα μεγάλη, έχει και άποψη. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Ή υπάρχει κάποιος από πίσω που λέει, λοιπόν παιδιά να σας πω κάτι, αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει. Είναι λάθος. Εάν υπήρχε όραμα, και φιλοσοφία τηλεόρασης. Πόσο η γνώμη της φίρμας, παίρνω από το φίλο μας πήρα αφορμή, πόσο η γνώμη της φίρμας παίζει ρόλο. Στην αισθητική του πράγματος που μιλάγαμε πριν και στο αποτέλεσμα, το τελικό. Εάν υπήρχε όραμα πίσω από το όποιο πρόγραμμα παίζει η όποια φίρμα, φιλοσοφία και όραμα για τον σταθμό και για το πρόγραμμα, το αποτέλεσμα της όποιας γνώμης θα ήταν ελάχιστο. Δεν θα πω μηδαμινό, ελάχιστο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως που τα πράγματα μετρούνται σε μία σκάλα με αριθμούς και μόνο, με μία κλίμακα αξιολόγησης ηθοποιών, συντελεστών, σταθμών κτλ. Βέβαια, το αν εγώ μετράω 30% σαν φίρμα, αυτόματα αναβαθμίζεται το 30% στην συνολική γνώμη ενός προγράμματος, εκεί που ίσως δεν θα έπρεπε να πάει. Ναι. Αυτό είναι όμως αποτέλεσμα μιας κακής διαχείρισης ανθρώπων, μέσων και ιδεών. Συγγνώμη, να σου πω κάτι το οποίο το έχω ζήσει προσωπικά και μπορώ να το δηλώσω. 7 επιθεωρήσεις που έχω γράψει, στο θέατρο έχω ασχοληθεί αρκετά. Εάν υπάρχει κάποιος διάσημος ηθοποιός, πολύ διάσημος, έχει άποψη για τη σκηνοθεσία, για το κείμενο, καταρχήν για το κείμενο, για τη σκηνοθεσία, για όλα τα πράγματα στο έργο, ενώ δεν είναι υποχρεωμένο να το... Αυτό συμβαίνει πάντα. Σε ήθελα να πω. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τόσο μεγάλη για να έχει τόσο μεγάλο άγχος. Ο νομίζει ότι τον βλέπουν. Ο Νίκος Σταυρίδης τον βλέπετε και τον θαυμάζει την επιθεώρηση. Τον έχω ακούσει εγώ με τα αυτάκια μου και τον έχω δει να λέει. Αρχίζει μια σκηνή και λέει ο άλλος πολλά. Και του λέει, πολλά άλλα. Εδώ τα λέει όλα ο πρώτος κωμικός. Και του τα πήρε και τα λέει όλα αυτός. Ναι. Δηλαδή πάντα γινόταν αυτό. Θέλω να πω στην τηλεόραση, επειδή η τηλεόραση είναι
διαφορετική δουλειά από το θέατρο. Στο θέατρο το ξέρω και μπορώ να σας το εξηγήσω. Στην τηλεόραση πόσο παίζει ρόλο. Όσο αυτό παίζει ρόλο στο θέατρο, πιανού όνομα θα μπει πρώτο, να, δεύτερο ναι. και παιδιά. Που ξέρω αυτό. Ακριβώς το ίδιο μετέφερε το. Η διαφορά όμως είναι πια. Ότι εσείς είσαι σε μια σκηνή θεάτρου, όπου ο ηθοποιός ο οποίος θα βαλθεί να πει το ρόλο του, ας πούμε, θα έχει και την ανταπόκριση κατευθείαν. Στην τηλεόραση, καλώς κακώς, ο κώδικας έχει πια γίνει τόσο που σε χρόνο μηδέν περνά σε ένα λεπτό 10 κανάλια. Ξέρεις τι παίζεται, ποιος παίζει, που παίζει κτλ. Και στην μπορεί το αποτέλεσμα για τον παραγωγό, το σκηνοθέτη να παίζει ρόλο η γνώμη ναι. του ηθοποιού. Αλλά για το θεατή, συγγνώμη που το λέω, δεν παίζει καμία. Ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο θα έστελνε στην κόλαση, τους περισσότερους. Κάποιο συγκεκριμένα. Κάποιο συγκεκριμένα. Για να σου πω, τη Ρούλα Χαρομιλά, ξέρω εγώ. Ποια είναι η χειρότερη εκπομπή για σένα στην ελληνική τηλεόραση, Talk show. Ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο θα έστελνε στην κόλαση, την Κουρομιλά. Όλους πάλι, και εκεί όλους. Την Γανέλη, το Μαστοράκι. Το Συρίγο, σωστός. Έχω και υποβολέα. Ρωτήσαμε 187 άτομα για το ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο θα ήθελα να δουν στην κόλαση. Κερδίζουν. Γιώργος Τράγκας, 26 ψήφους. Νίκος Μαστοράκης, 15. Από 12 ψήφους έλαβαν. Ανδρέας Μητρούτσικος και Νίκος Ατσινικολάου. Ρούλα Κορομιλά, 11 ψήφους. Αλλά δεν πιστεύω ότι πια το πρόβλημα της τηλεόρασης είναι μόνο το πρόβλημα του χ ηθοποιού, του χ σκηνοθέτη. Σκεφτείτε ότι η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει φύγει πάρα πολύ πια από το ψυχαγωγικό. Τα σύρια μειώνονται, θα μειώνονται όλο και παραπάνω. Άλλα πράγματα βγαίνουν μπροστά, τα talk show κλπ. Και εκεί πιστεύω ότι παίζεται και το κουμπί. Αν θα πάει προς εκεί, δεν θα πάει προς άλλη. Είναι υποχρεωμένο. Έχει δίκιο απόλυτο. Βλέπεις, ας πούμε, ότι έχουν ακροαματικότητα οι εκπομπές μαύρης μαγείας. Α, ναι. Τι τελείωσε. Πες τώρα, παιδί μου, τελείω, ολοκλήρωσε τη φράση. Ναι. Θέλω να συμφωνήσω, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ, τελείωσε. Έλα. Τελείωσε ο χρόνος. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Είναι από τις εκπομπές. Αλλά είμαστε σε ένα βαρελάδι. Είναι από τα θέματα, ρε παιδιά, που δεν εξαντλούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και τον Βασίλη και τον Νίκο και τον Φέδωνα που είχαν την καλοσύνη να έρθουν. Τα παιδιά, όλους σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν και γεια.